αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Παρασκευή 20 του Σεπτέμβρη, 10:01. Ήθελα λίγο πιο λαϊκά πράγματα, έτσι, ρε παιδί. Έτσι, σε ποιο θέμα θέλετε να πάμε? Αποσυντονίστηκα. Ωραία. Πείτε μια γουλίτσα. Καφέ. Τα βιολογικά φίλα. Και ένας να έχει τα βιολογικά. Ωραία, θα δούμε. Ένα χαμομηλάκι, ένα ερεμιστικό και ερχόμαστε. Στην τηλεφωνική μου γραμμή έχω το Σαμ Άλμπατρος. Ξέρω, κύριε Σούρα, ότι θα παρακαλέσω να μην με διακόψει κανείας, παρακαλώ, να ακούσουμε πρώτα τον καλεσμένο και τοποθέτηση και αμέσως απλά πράγματα. Θα διεκδικήσουμε και εμείς απάντηση. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν ξεκίνησε από το Δελφινάριο, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, και από μία επιθεώρηση, από ένα αστείο, από μία σάτυρα, όλο αυτό. Και πήρε. Και εγώ ήθελα να πω λίγο Μανώλη Γνωστάκη, μια και ακούσαμε πριν. Ρίξε ένα και εσύ. Τώρα. Όχι, εντάξει, τώρα θα γίνει. Άρα που ήρθα φέτος. Λοιπόν, τούτη η εποχή του εμφυλίου σπαραγμού. Δεν είναι εποχή για ποιήση και άλλα παρόμοια. Και εγώ τα δικά μου. Μην στείλω σε διαφημίσει. Ερχόμαστε λίγα λεπτά. Πάμε. Μόπλο, πολύ οικονομόπλο. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές, 12:25. Αχ, και πάμε σε μια εγκυμοσύνη. Μια και χθε είχαμε. Τώρα που μέσα στον Οκτώβριο θα γίνεται. Αμέσω μετά τι διαφημίσει, μην τυχόν και κάνετε κανένα ζάπινγκ και στεναχωρηθώ. Σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σα. Πάμε. Λοιπόν. Συναρπαστικό. Περίμενε. Α, μάλιστα. Πριν από λίγο η Ελισάβετα με τη Σοφία Πολυζωγοπούλου. Θα τα δούμε σε πολύ, πολύ λίγο. Είναι πάρα πολύ ωραία. Πριν λοιπόν πάω στην ΑΡΤ, μετά από με το που γυρνάω από την ΑΡΤ Αθήνα, έπεσα πάνω στο Survivor. Κάνω ζάπινγκ και βλέπω έναν παίκτη. Και θα υποδεχτώ λοιπόν. Παιδιά, εντάξει, δεν μπορώ που τη λένε κυρία Παρτόλου. Δεν μπορώ που τη λένε κυρία Παρτόλου. Μα τι μαγείρα είναι αυτό. Η Τζίλη είναι έτοιμη να φύγει, χωρίς το χαράξει με τον κουντάρο, όλα τέλεια. Είναι παρεάκι δυνατό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε διαφημισούλες γιατί μοσχομυρίζει και σε ερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Μας το ζητάτε. Η Κλειό Χούπη, η οποία είναι εξαιρετική κλινική διαιτολόγος.